Οι σιρήνε από το εξωτερικό άρχισαν να ηχούν ξανά το τελευταίο 24ωρο για τον Πέντρο Μάνταλου. Σύμφωνα με τη Sport Time, υπήρξε ξανά ενδιαφέρον για το διεθνή άσο και όπω σημειώνεται στο ρεπορτάζ, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο αν αυτό είναι ακόμη από το σύλλογο του Ντουμπάι, που ακόμη δεν έχει καλύψει το κενό του μεσοεπιθετικού που ήθελε, ή πρόκειται για κάποια άλλη ομάδα του εξωτερικού. Όπω και να έχει όμω, η προοπτική πώληση του Μάνταλου δεν έχει κλείσει οριστικά όπω αναφέρει το δημοσίευμα και ενδεχομένω να υπάρχουν και άλλα επεισόδια μέσα στο Σεπτέμβριο. Ταυτόχρονα, η κρούση τη για τον Μιχάλη Μπακάκη είναι μόνο προφορική. Σύμφωνα με τη Sport Day, το Ισπανικό κλαμπ δεν διατίθεται να προσφέρει πάνω από 600.000 ευρώ, με την ΑΕΚ να ξεκινάει τι συζητήσει από το ποσό του 1 εκατομμυρίου. Παρόλα αυτά, η διαφορά που υπάρχει στο οικονομικό δεν έχει φρενάρει τι διαπραγματεύσει με το Σύλλογο τη Μαδρίτη. Παράλληλα, από πλευρά Ένωση έχει γίνει ξεκάθαρο πω για να γίνει κάποια μεταγραφή στο extreme θα πρέπει να υπάρξει και αποχώρηση, με πιο πιθανή να είναι αυτή του Ιταλού Ντανιέλ Βέρντε, ο οποίο δεν έχει προσφέρει τα φαινόμενα. Πάντω, το κενό στα φτερά δεν είναι απίθανο να καλυφθεί από τον Λεβέη Γκαρσία, ο οποίο ανήκει στην Πεϊτάρια Ιερουσαλήμ. Την ομάδα από το Ισραήλ έχει προσεγγίσει και ο Ολυμπιακό για τον εν λόγω παίχτη. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σα πω αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχουν ακόμα επικοινωνήσει μαζί μου. Έχω ακούσει για το ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά αυτό είναι θέμα τη ομάδα. Είναι θέματα που τα χειρίζεται η Μπεϊτάρ. Προσωπικά, ναι, θα ήθελα πολύ να παίξω στην Ελλάδα και σε μια μεγάλη ομάδα, αρκεί να υπάρχει συμφωνία με την ομάδα μου. Θα ήθελα να πάρω μεταγραφή στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω για κάτι προχωρημένο ή τελικό. Περιμένω τι εξελίξει και ελπίζω το καλύτερο για μένα. Προ το παρόν, ο Κέσσαρα Καρέρα θέλει να προετοιμάσει τη λεγεώνα του για την πρώτη με επίσημη υποχρέωση τη νέα σεζόν και την τελευταία τη περσινή, δηλαδή για τον Κυριακάτικο τελικό με τον Ολυμπιακό. Στην πιο πρόσφατη προπόνηση είχε καλά νέα, καθώ ο Ζήγκα ήταν καλύτερα από το χτύπημα στην κνήμη που δέχτηκε στη χθεσινή προπόνηση, αλλά το αν θα καταφέρει να είναι 100% έτοιμο για τον Κυριακάτικο τελικό θα φανεί πώ θα είναι μέσα στι επόμενε δύο προπονήσει. Από εκεί και πέρα και ο Πέταρ Καράκλαγιτς επέστρεψε σε Full ρυθμούς. Ατομικό πρόγραμμα μαζί με τον νεαρό Στόπερ ακολούθησαν Νικό Γαλανόπουλος, Μπράιταν Ρομπακαρέ και Γιάννης Ιατρούδης ενώ ενσωματώθηκαν και τρεις διεθνείς και προπονήθηκαν κανονικά.